Καλώ ήρθατε και πάλι στο Φύσιο Φοριού, το κανάλι τη Φυσιοθεραπεία. Θεραπεύεται η πλαγιοκεφαλία. Θεραπεύεται, αλλά πάντα ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον τύπο τη, υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από μια θεραπευτική προσέγγιση και αυτό θα αναλυθεί παρακάτω. Τι θα συμβεί εάν δεν κάνω τίποτα, προκαλεί αυτό κάποιο αναπτυξιακό έλλειμμα. Κανονικά η πλαγιοκεφαλία, όταν δεν συνδέεται με άλλη αναπηρία ή παραμόρφωση, είναι η άσημη και πολλές φορές αυτοίαται μέσα σε 2-3 μήνες ζωής. Όμως, εάν η παραμόρφωση αποτελέσει μία αρνητική επιρροή στην αναπτυξιακή διαδικασία του βρέφους, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά μπορεί να προληφθεί. Συνδέεται πάντα η πλαγιοκεφαλία με άλλα αναπτυξιακά ελλείμματα. Σε κάποια νεογνά με πλαγιοκεφαλία έχουμε συχνά ελλείμματα στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι συνδέονται πάντα και μόνο με το σύνδρομο πλαγιοκεφαλία ή αλλιώ επίπεδο κεφαλή. Οπότε, αν σα ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε έτσι ώστε να δείτε καινούριε τεχνικέ και συμβουλέ χειρισμού και τρόπου μετακίνηση για τα βρεφάκια σα έτσι ώστε να τα βοηθήσετε από την πρώτη μέρα ζωή του. Για όσου θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πλαγιοκεφαλία, υπάρχει ένα link στα περιεχόμενα κάτω από την οθόνη. Για όσου δεν με γνωρίζουν, λέγομαι Κατερίνα Ζιάκα, είμαι φυσιοθεραπεύτρια NDT, OMT, VMT, CST, έχω 30 χρόνια εμπειρία και μεταπτυχιακό στην οπτική πρισματική προσαρμογή. Η ευπλαστότητα των κρανιακών οστών σε ένα βρέφος είναι πολλές φορές η αιτία που τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν πλαγιοκεφαλία είτε στην πίσω πλευρά του κρανίου είτε στην επάνω πλευρά του κρανίου. Η αναπτυξιακή διαδικασία είναι κεφαλοουριαία. Έτσι είναι σημαντικό να αλλάζετε τη θέση του μωρού σας ώστε να εμποδιστεί η μη στροφή του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές έτσι θα βοηθήσετε την αναπτυξιακή διαδικασία και δεν θα υπάρχει μία λιγότερο ε, ή περισσότερο αγαπημένη πλευρά στο σώμα του. Το μωρό υιοθετεί την ασύμετρη κινητική συμπεριφορά στην ύπτια θέση εξαιτία τη πλαγιοκεφαλία. Για να μετακινήσετε όμω το μωρό από ύπτια σε πλάγια ή σε πρινή, πρέπει να μπορεί να κάνει κάμψη και έκταση και από τι δύο πλευρέ του κορμού. Έτσι, όπω σα δείχνω στο βίντεο, μπορείτε να μετακινείτε το βρέφο σα πλάγια με το χέρι σας ανάμεσα στα πόδια του έτσι ώστε να του δίνετε διαχωρισμό και επίσης να το παίρνετε αγκαλίτσα βλέποντας το μωρό προς τα έξω ούτω ώστε να μην αναπτύσσετε πάρα πολύ έντονη ε, εκτατική συμπεριφορά είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά του σώματός του. Η ασημετρία συμβαίνει συνεχώς κάθε φορά και σε κάθε λειτουργική προσπάθεια εάν το βρέφος δεν έχει αναπτύξει συμμετρία, δηλαδή κίνηση και από τις δύο πλευρές του σώματος το ίδιο. Θα επηρεαστεί η φυσιολογική ανάπτυξη της ατρής κινητικής λειτουργίας και δεν θα μπορεί να φτάσει στα ηλικιακά του ορόσημα. Στο βίντεο αυτό σας δείχνω τώρα ε, πώς μπορείτε να έχετε σε ύπτια θέση στα πόδια σας το βρέφος έτσι ώστε να αναπτύξει συμμετρία διότι το κεφαλάκι του ξεκουράζεται επάνω στα πόδια σας, ανάμεσα στα ε, ισχύα σας, έτσι είναι μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ βολική, ούτως ώστε να κρατάτε μια συμμετρική θέση στην κεφαλή, ασχέτως της πλαγιοκεφαλίας που μπορεί να έχει αναπτύξει, να παίζετε με τα χεράκια του, κατεβάζοντας λίγο τους ώμους του και επίσης ε, να, του, να βλέπει τα χεράκια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα βρέφος, να παίζετε με τα πόδια, βλέπετε πώς μπορείτε να δίνετε το ποδαράκι εφόσον η λεκάνη είναι υπερυψωμένη στην αγκαλιά σας, είναι μια θέση λίγο προηγμένη για τη βρεφική ηλικία του, όμως αυτό δεν μας επηρεάζει πουθενά, ίσα ίσα που είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το παιδί, διότι βλέπει τα μέλη του, τα αναγνωρίζει και σίγουρα μπορεί να τα δει, να τα γευτεί, αν τα βάλετε προς το στόμα, να τα πιάσει και να τα γνωρίσει. Ε, αναπτύσσοντας έτσι και σωματογνωσία. Αλλάζοντας από το σώμα τη θέση της κεφαλής, σας είναι πάρα πολύ εύκολο να οργανώσετε και λίγες στροφούλες όπως βλέπετε στο βίντεο και όπως μπορείτε να δείτε είναι πάρα πολύ ήπιοι ε, οι χειρισμοί, δεν είναι έντονοι γιατί το παιδί δεν πρέπει επουδενή να αισθανθεί άβολα. Είναι μία διαδικασία στην οποία το παιδί ούτω ή άλλω σε διαδικασία τέτοια θα ερχόταν αργότερα, αλλά απλά εμεί του δίνουμε την ευκαιρία να γνωρίσει το σώμα του και ε, τα χεράκια και τα ποδαράκια του πολύ γρήγορότερα και πολύ καλύτερα, διότι αλλιώ διαφορετικά θα το χρησιμοποιούσε ε, πιο ασύμετρα. Ε, του δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να γευτεί, ε, να αισθανθεί, να γνωρίσει μέσα από όλα τα απτικά αυτά ερεθίσματα το σώμα του. Η ύπτια θέση είναι κέρια θέση για να αναπτύξουμε συμμετρία μέσω ασύμμετρης κινητικής συμπεριφοράς. Όταν κρατάμε αγκαλιά το βρέφος, καλό είναι να το κρατάμε όπως σας δείχνω στο βίντεο διότι αυτό εξασφαλίζει και διαχωρισμό των κάτω άκρων αλλά επίσης είναι μια πολύ ασφαλής θέση μεταφοράς καθώς το χέρι περνώντας διαγώνια και κρατώντας το αντίθετο κάτω άκρο είναι πάρα πολύ εύκολο να έχετε σε ασφάλεια τη θέση του βρέφους και επίσης να το μεταφέρετε με πάρα πολύ οργανωμένο τρόπο. Δίνοντας αυτή την κίνηση, η μία πλευρά είναι σε επιμήκυνση η άλλη είναι σε βράχυνση και πολύ εύκολα μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη θέση και από την άλλη πλευρά, δίνοντας αντίστοιχα επιμήκυση και βράχυνση στην αντίθετη πλευρά από ό,τι πριν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρετε το βρέφος, έχει οπτική επαφή με τα αντικείμενα γύρω του και επίσης διασφαλίζεται μια πολύ καλή θέση μεταφοράς, αφού μπορείτε να το γυρίσετε και πλάγια και να το μεταφέρετε και έτσι, να το έχετε δηλαδή αγκαλίτσα, ακόμα και σε περίπτωση που πονάει η κυλίτσα του. Πρινής ή μπρούμητα θέση είναι μια πολύ σημαντική θέση για την αδρή κινητική λειτουργία. Εδώ μπορείτε να βάλετε το παιδάκι σε πρινή θέση πάνω στα πόδια σας έτσι ώστε να τοποθετήσετε το μωρό εξαπλωμένο, να του δώσετε παιχνιδάκια με φώτα, με ήχους για να παίξει και να ακολουθήσει το ερέθισμα ώστε να γυρίζει το κεφάλι του και από τις δύο πλευρές ούτως ώστε να μπορεί να έχει κατεύθυνση τις κίνησης της κεφαλής μέσω του οπτικού ερεθίσματος. Η πρινής είναι μια πολύ καλή θέση επίσης όταν το βρέφος ε, έχει κολικούς. Σε αυτή την θέση τώρα που σας δείχνω μπορείτε να κάνετε στροφούλες μεταξύ ομικής ζώνης και λεκάνης, κρατώντας τη λεκάνη και τα ποδαράκια και στρίβοντας το παιδάκι σας επάνω ε, στα πόδια σας. Τώρα είναι μια πολύ καλή θέση ούτως ώστε να του δώσετε διαχωρισμό ομοπλατών και μετά να το γυρίσετε να καθίσει σαν πολυθρονίτσα επάνω στα πόδια σας βάζοντας το χέρι σας από πίσω ε, για να μην φεύγει το κεφάλι χωρίς υποστήριξη. Σε αυτή τη θέση πάλι μπορείτε να βοηθήσετε, είναι μια καθιστή θέση, όπως βλέπετε εδώ έχουμε τη δυνατότητα να το βάλουμε και στο πάτωμα μπροστά μας, σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία από τους τρεις μήνες, ε, μπορούμε να έχουμε μια τέτοια θέση, να οργανώσουμε λοιπόν την κίνηση κεφαλή ομικής ζώνη, λεκάνη. Και από εδώ μπορούμε να το τοποθετήσουμε πάλι από καθιστή σε πλάγια. Η πλάγια θέση ε, μπορεί να οργανωθεί ε, από την καθιστή. Ε, και επίση σε αυτή τη θέση μπορείτε να βάλετε το ποδαράκι μπροστά, ε, το ένα τεντωμένο, το άλλο λυγισμένο, έτσι ώστε όπω σα δείχνω να έχει καλύτερη βάση στήριξη. Και φυσικά ε, βάζοντα τα χέρια μπροστά στο παιδί ε, να έχετε και ο ε, Μία επαφή με τα παιχνίδια που τυχόν υπάρχουν μπροστά του, ε, όπως επίση να έχει επαφή και με τα χεράκια του, με την επιφάνεια μπροστά ε, στο πάτωμα, βλέποντα παιχνίδια πάλι. Ε, δεν θέλω με τίποτα ε, να τραβάτε το κεφάλι ε, και να διαχωρίζετε την κίνηση τη κεφαλή με την νομική ζώνη, όπω σα δείχνω εδώ. Ε, το είναι πάρα πολύ ε, επώδυνο, επικίνδυνο και ε, δεν θα έπρεπε να γίνεται ποτέ ε, με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί ε, να αισθάν, αισθάνεται άβολα ε, ή πολύ έντονα ε, την κίνηση του τραβήγματος από το κεφάλι. Το κεφάλι είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, δεν πρέπει να τραυματιστεί, δεν πρέπει να δίνεται την αίσθηση ότι ε, το παιδί βρίσκεται σε μία ε, ε, εκβιαστική θέση. Λοιπόν, ε, εδώ είναι κάποιες θέσεις που μπορείτε να υιοθετήσετε, πλάγια με διαχωρισμό, ύπτια, επίσης όπως σας έχω δει δείξει, ε, πλάγια από τη μία και από την άλλη πλευρά, μπορείτε να δώσετε κίνηση ε, της ομικής ζώνης με τη λεκάνη, από την πάνω πλευρά έχουμε κάμψη του κορμού, και ε, πλάγια κάμψη φυσικά και επιμήκυση τη κάτω πλευρά ε, βάζοντα το χεράκι έτσι ώστε ε, σαν να παίρνει βάρος για να σηκωθεί αργότερα που, ήταν, που θα είναι η πιο όρημη κίνησή του. Επίση η κίνηση αυτή ε, μπορεί να γίνει με διαχωρισμό ομικής ζώνης λεκάνης και η λεκάνη επίσης να διαχωρίζεται σε σχέση με τα ισχύα όπως σα έχω δείξει. Είναι μια πάρα πολύ καλή θέση η καθιστή. Ε, φυσικά δεν βάζουμε το μωρό μόνο του ε, σε καθιστή θέση χωρί τη δική μας επίβλεψη είναι μπροστά μας καθ' όλη τη διάρκεια, βοηθάμε με πιέσεις στην ομική ζώνη έτσι ώστε το κεφάλι και η ομική ζώνη να διαχωριστούν και από εκεί μπορούμε πλέον να πάμε σε η πρινή θέση στο πάτωμα, βάζοντας πάλι τα χεράκια σαν υποστήριξη ή βάζοντας ένα ημικύκλιο, ε, ε, το οποίο μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα υποστηρίξει το στέρνο του και θα βοηθήσει ε, την ανύψωση της κεφαλής, όπως επίσης και τη στήριξη στα αντιβράχια. Η καθιστή θέση είναι η θέση κλειδί από την ύπτια στην τετραποδική και για τη μετακίνηση στο περιβάλλον. Να βάζετε το μωρό στα χέρια σα σε καθιστή θέση ενώ κάθεστε ή ενώ περπατάτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσει το παιδί μια συμμετρική θέση καθίσματο. Να το βάζετε σε καθιστή στα χέρια σα και ασύμετρα. Δίνει στο μωρό μια άλλη οργάνωση τη κινητική ανάπτυξη. Επίση, να μην φοβάστε να βάλετε το μωρό στα πόδια σα να κάθετε, αλλά όχι. Ποτέ μόνο του σε έναν καναπέ με μαξιλάρια. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί σύσταση. Η μετακίνηση του βρέφους στα χέρια σας μπορεί να γίνει και σε αυτή τη θέση όπως σας δείχνω, σε πρινί δηλαδή, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή θέση όταν πρόκειται για ένα παιδάκι που έχει κολλικούς. Είναι πάρα πολύ οργανωτική, βοηθάει πάρα πολύ στο παιδί, είναι ξεκουραστική και του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει πάρα πολλά μηνύματα από την περιοχή της κοιλιάς. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αποφεύγετε ε, να βάζετε πολλές κουβέρτες στην προύμητα θέση, ειδικά αν το μωρό κοιμάται σε τέτοια θέση, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να παγιδευτεί. Αντί αυτού, μπορείτε πάντα να το τοποθετείτε σε πρινή κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιβλέποντάς το. Όλα όσα σας δείχνω σε αυτό το βίντεο είναι απλές συμβουλές και προτάσεις από μένα για σας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επισκεφτείτε έναν γιατρό ή έναν εξειδικευμένο παιδιατρικό φυσιοθεραπευτή για να σας καθοδηγήσει περαιτέρω. Αυτά ήταν όλα όσα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα και να τα ακολουθήσετε. Ελπίζω επίσης την επόμενη φορά να είστε πάλι μαζί μας σε ένα καινούριο βίντεο του φυσιοφοριού. 4 Γεια σας προς το παρόν και να είστε πάντα καλά!